Βολές κατά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε από τα Χανιά το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Θανάσης Παφίλης, λέγοντας πως ο λαός δεν πρέπει να παρασυρθεί από τα ψεύτικα διλήμματα. Κατηγόρησε μάλιστα τα δύο κόμματα ότι έχουν συμφωνήσει σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Έχουν συμφωνήσει στα πιο σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν και σήμερα καυγαδίζουν σε μια άθλια αντιπαράθεση που γίνεται για το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιθετική πολιτική του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Ποιο είναι το δίλημα των εκλογών? Λέμε στο λαό, πριν να πούμε το δίλημα, να κρίνει από τη ζωή του. Και ιδιαίτερα από τα τελευταία χρόνια, από το 10 μέχρι σήμερα, να το πω έτσι απλά. Θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Η αντιλαϊκή, η οποία είναι προδιαγεγραμμένη. Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι ή μια ισχυρή κυβέρνηση ή συμμαχία με την ίδια πολιτική ή ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τι θέλουν? Μια ισχυρή κυβέρνηση ή συμμαχία? Ακόμα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε γιατί τα έχουμε δει όλα. Όλες οι συμμαχίες έχουν γίνει. Θέλουν μια ισχυρή κυβέρνηση που θα συνεχίσει την ίδια πολιτική ή θέλουν ένα ισχυρό κουκουέ, το οποίο το εκτιμάνε και το εισπράττουμε από παντού, που θα είναι στην πρώτη γραμμή για αγώνα να μην έρθουν καινούργια μέτρα και για να αρχίσει να περάσει ο λαός στην αντεπίθεση μέχρι την τελική αντεπίθεση που πρέπει να κάνει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνει αντίθετο με τον νόμο που φωτογραφίζει ουσιαστικά την απαγόρευση εισόδου του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή. Εμείς το καταψηφίσαμε. Ανοίγει πολύ επικίνδυνα μονοπάτια από εδώ και στο εξής. Εμείς είμαστε 100 χρόνια ακόμα. Δεν μασάμε από τέτοια, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν και να στείλουν και στην παρανομία, αν θέλετε, αγώνες για τους οποίους τους θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι τρομοκρατική. Παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, λένε ότι φυτώριο της τρομοκρατίας είναι αυτή που ο αριστερός ριζοσπαστισμός, όσο δε για τη Χρυσή Αυγή, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Εμείς είμαστε αυτοί που ανοίξαμε τη μάχη και σκληρή μάχη και μέσα στη Βουλή αλλά και έξω στον κόσμο και αυτοί κατά καιρούς αλλά και σήμερα ακόμα έχουν ανοχή και συνενοχή.